που υπογράφηκε και η σύμβαση στις 31 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 11 Αυγούστου. Ένα έργο λοιπόν το οποίο αφορά βεβαίως, είναι ζωτική σημασία και αφορά την μετακίνηση ανθρώπων και τη διακίνηση εμπορευμάτων στο δεύτερο τη τάξη μεγαλύτερο λιμάνι στα Δωδεκάνησα, εδώ στο λιμάνι της Σκόπου βρισκόμαστε. Μια ράμπα επισκευασμένη, μήκους 35 μέτρων, συν 5 μέτρα αριστερά και δεξιά όπου μπήκε περισσότερο τσιμέντο προκειμένου αυτή να υποστηριχθεί. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά από χθες. Σήμερα μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές. Βλέπουμε εδώ αυτή την ώρα τους ανθρώπους του εργοτάξιου οι οποίοι τοποθετούν τις χάρες απορροής των υδάτων προκειμένου όλα να είναι έτοιμα να λειτουργήσει αυτή η ράμπα ενδεχομένως και σήμερα. Αναμένουμε βεβαίως σε λίγη ώρα εδώ τον Υπουργό Υποδομών τον κύριο Σπύριτζη να μας κάνει και τις σχετικές δηλώσεις και να παραδώσει ουσιαστικά το έργο σε μια έτσι εθιμοτυπική αλλά και ουσιαστική κίνηση. Να σας πω λοιπόν ότι όλες αυτές τις μέρες από τις 20 Ιουλίου, 21 Ιουλίου που είχαμε την μεγάλη σεισμική δόνηση. Η μετακίνηση ανθρώπων αλλά και διακίνηση των πορευμάτων γινόταν από το λιμάνι της Κεφάλου που βρίσκεται γύρω στα 30 με 35 χιλιόμετρα από εδώ. Μάλιστα και εμείς εδώ το βράδυ με το συνεργείο της ΕΡΤ κάναμε περίπου 40 με 45 λεπτά προκειμένου να φτάσουμε εδώ. Ήταν δύσκολα τα πράγματα πραγματικά εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που είχε υποστεί η προβλήτα εκεί του λιμανιού. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο επόμενό μας δελτίο από την από τις δηλώσεις που θα κάνει και ο αρμόδιος υπουργός. Το σίγουρο είναι ότι, όπως μας είπες, η ανακατασκευή ήταν πολύ γρήγορη εξαιτίας και της τουριστικής περίοδου, βεβαίως, που βρίσκεται στο Ζενίθ. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Καπόγλη. Πλημμύρισε και φέτος, κυρίες και κύριοι Κέρκυρα, από τους εκατοντάδες προσκυνητές που έφτασαν στο νησί για να παραστούν στη μεγαλειώδη λιτανία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Γιάννης Ανδριώτης.